Έλα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του αποχωρώντος και παραλαμβάνοντας δίκη του, του κεντρικού λιμεναρχείου με τη λίνης και υπέρ Κύριων των Θεών συνεργήσε και καταβολώσει αυτούς εν πάση. Δεν πάει καιρός που παρέδινα ένα από τα πέντε τμήματα του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, αυτό του Κερατσινίου. Και συνάδελφοί μου και συνυπηρετούντες είχαν διοργανώσει μια γιορτούλα. Όχι γιορτάζοντας το γεγονός που φεύγω, φαντάζομαι, αλλά θέλοντας να με τιμήσουν. Και εκεί που το γλέντι είχε ανάψει, παρουσιάζεται μπροστά μου ένας συνάδελφος με ένα χαμόγελο πλατή, λέγοντάς μου ότι εκεί που πας θα σου χρειαστεί, και βγάζει πίσω από την πλάτη του ένα αγκασμά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι και εξαίρετοι προσκεκλημένοι, ποτέ δεν επεδίωξα να κρύψω αυτή την πλευρά του εαυτού μου, τη χαρά και εργασία, συνάμα. Ποτέ δεν επεδίωξα να παρουσιάσω μονάχα τη σοβαρή πλευρά μου, αυτή που όμως οφείλουμε να επιδεικνύουμε εμείς, που η πολιτεία μας έχει αναθέσει ένα τόσο σοβαρό καθήκον όπως είναι η διοίκηση του κεντρικού λιμεναρχείου Μυτιλήνης. Ενός λιμεναρχείου που δεν επιλέγει κανείς εύκολα, εκτός και αν έχει εντοπιότητα, ενός λιμεναρχείου σε ένα νησί στο οποίο όλα τα βλέμματα των αξιωματούχων της πολιτείας αλλά και των ευρωπαϊκών χωρών είναι στραμμένα. Γιατί πολύ απλά αυτό το εξαιρετικά όμορφο, πλην όμως πολύπαθο νησί, αποτελεί τη σημαία του προσφυγικού προβλήματος αλλά όμως και της προσφυγικής λύσης, αφού συνιστά το πρώτο κάθε φορά νησί στο οποίο η πολιτεία εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές προκειμένου να ανεβάσει τον πύχη ψηλά στην προστασία των θανασίων συνόρων μας, θέλοντας πολύ απλά να προστατέψει την ποιότητα ζωής καθώς και την κουλτούρα του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου πολίτη συνακόλουθα. Δεν πάει καιρός που πάτησα το πόδι μου ξανά στο νησί αυτό, τον Οκτώβριο του 2021, μετά από 5 χρόνια περίπου, αφού όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, πολεμούσαμε μαζί τα τραγικά έτη 2015-2016 της προσφυγικής κρίσης. Εγώ μαζί με το πλήρωμά μου, το ΠΑΘ 060, και εσείς καταθέτοντας ψυχή και σώματι, προσπαθώντας να βάλετε μία τάξη μαζί με τους συνάδελφους αστυνομικούς, πυροσβέστες, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, υγειονομικούς, μέλη της Δημοτικής Αρχής, καθώς και τους απλούς πολίτες, σε αυτή την άνευ προηγουμένου αταξία από τις χιλιάδες ροές των απανταχού κατατρεγμένων του κόσμου όλου, που κατέφθαναν καθημερινά στο νησί σας, αφού κατεγράφησαν εθνικότητες από τα νησιά, ακόμα και από τα νησιά της Καραϊβικής. Μακάρι, και το τονίζω μακάρι, η Ελλαδίτσα μας να έχει τη δυνατότητα να ανοίξει την αγκαλιά της και να χωρέσει όλες αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Και όμως εξίτλησε τότε και εξαντλεί ακόμα και σήμερα καθημερινά τους πόρους της, ανθρώπινους και μη, αλλά και τις αντοχές της, προσπαθώντας να προστατέψει τους φυγάδες της φτώχειας, των απαράδεκτων συνθήκων διαβίωσης, αλλά και της καταπίεσης των γνωστών σε όλους απολυταρχικών καθεστώτων. Συγγνώμη για αυτή την παραπομπή, αλλά διαβιούντες και υπηρετούντες στα ανατολικά σύνορα της χώρας μας έχουν καταθέσει την ψυχή τους, έχουν αγγίξει τον ανθρώπινο πόνο, έχουν ζήσει την ανθρώπινη τραγωδία των ελόγων φυγάδων. Ιδιαίτερα δε συνάδελφοι πλωτατζίδες που έχουν διασώσει χιλιάδες ψυχές από βέβαιο θάνατο, επιχειρώντας με κίνδυνο τη ζωή τους στα σκοτάδια της νύχτας και κάτω από δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας και ανθρωπιάς, ούτε να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να αποκτήσουν λόγο ύπαρξης και να υποστηρίξουν αποκλειστικά τη δική τους ποιότητα ζωής.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Λιμεναρχείο, σας γνώρισα εξαίρετους συναδέλφους, εξαίρετους επαγγελματίες, εξαίρετους ανθρώπους, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και με το γέρι στην καρδιά. Σας γνώρισα, με γνωρίσατε. Σας εμπιστεύτηκα, με εμπιστευτήκατε. Καταφέραμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε χωρίς να λείπει το χαμόγελο ούτε στιγμή. Θα ήθελα πραγματικά να σας αναφέρω ένα προς ένα με τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Κυρίως ευχάριστες, αλλά και μερικές δυσάρεστες είναι λόγω της γνωστής πίεσης του προσφυγικού. Κινδυνεύω όμως να μείνω μόνος μου στην αίθουσα. Είναι πολλές αυτές τις στιγμές. Θα τις πάρω μαζί μου φεύγοντας, θα τις φυλάξω. Τις φυλάξω βαθιά μες στην καρδιά μου. Και θα τις ανασύρω από τη μνήμη μου για να με συντροφεύουν στο υπόλοιπο της θητείας μου αλλά και του βίου μου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο νησί συνεργάστηκα με όλους σας, με όλους εσάς τους ξεχωριστούς προσκεκλημένους, διαπιστώνοντας ιδίως μαζί το επίπεδο του επαγγελματισμού σας, το υψηλό σας φρόνημα και φυσικά το μέγεθος της ανθρωπιάς σας. Δεν έχω καμία αφιβολία στο τέλος αυτής της θητείας πρόκλησης για κάθε αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ότι, αν μη τι άλλο, όλοι μας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχουμε καλύτερα επίπεδα συνεργασίας και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας κάτι καταφέραμε. Υπό την αιγίδα πάντα του στρατηγού μας, διοικητή της 98 ΑΤΕ, υποστρατήγου Μπουντλιάκη Γρηγοριού. Για να μην μακρηγορώ, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που με τιμήσατε με την παρουσία σας και ανεβάσετε την προστιθέμενη αξία αυτής της σεμνής τελετής. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον στρατηγό μας για την έμπραχτη βοήθειά του στα στελέχη μας και τη στιβαρή και ηγετική παρουσία του που εμπνέει όλους μας, εστόλους και μη, αλλά και τους υπόλοιπους διοικητές των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν δικαιούμαι βέβαια να παραλείψω τον διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Λέσβου, Πλωτάρχη Ευθύμιο Χριστόφορο, για την υπεράριστη συνεργασία μας και την ιδιαίτερα φιλική πλέον σχέση μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία για την αγκαλιά που μου προσέφεραν, στα πρόσωπα του κύριου Γενικού Γραμματέα, κύριου Κουτουλάκη, του κύριου Αντιπροέδρου της Βουλής, κύριου Αθανασίου, του κύριου Περιφερειάρχη, κύριου Μουτζούρη, του κύριου Αντιπεριφερειάρχη, κύριου Κούφελου, του κύριου Δημάρχου, κύριου Κίτελη, του κύριου Προϊσταμένου Τεχνικών Έργων, του κύριου Τζιμή. Λοιπόν, συγγνώμη αν παρέλειψα κάποιον. Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά. Τελευταίο, και φυσικά όχι τυχαία, τον εξαιρετικό διοικητή μου, Αρχιπλήαρχο Λιμενικού Σωματός Εμορφόπουλο Χαράλαμπο, που ήταν άκρος υποστηρικτικός και συμβουλευτικός απέναντί μου, λειτουργώντας όσες φορές απαιτήθηκε ως ασπίδα προστασίας απέναντι στις αφόρητες και αναπόφευκτες πιέσεις του προσφυγικού προβλήματος. Εύχομαι σε όλους σας καλή τύχη και να σας δίνει ο Θεός κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσετε να σηκώνετε το βάρος του καθηκόντος σας σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι νησιωτικής γης για την πατρίδα μας. Καταλήγοντας, θέλω να ευχαριστήσω, να ευχηθώ στον αντικαταστάτη φίλο μου και νέο λιμενάρχη της νήσου σας, Αντιπλήαρχο Λιμενικού Σώματος Χοδρόπουλο Σωτήριο, καλή τύχη, υγεία και καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη, προκειμένου να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις κάθε φορά για το καλό των εξαιρετικών συναδέλφων μας, της υπηρεσίας, αλλά και των εδώ νησιωτών μας. Αν και δεν συνηθίσετε, οφείλω, θεωρώ ότι είναι χρέος μου, είναι καθήκον μου και είναι μεγάλη μου χαρά να απονείμω μόνο δύο θηρεούς. Θα ήθελα να απονείμω σε όλους σας. Πραγματικά είχα τις καλύτερες σχέσεις με όλους σας, με την πολιτική ηγεσία και με τη στρατιωτική. Δύο θηρεούς, εννοείται στους προϊσταμένους πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ευχαριστώντας και τους υπόλοιπους φυσικά. Ο θηρός αυτός
είναι για τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Ξέρω ότι δεν μπορούσε να είναι στην τελετή μας. Στη θέση θα παρακαλούσα να έρθει ο κύριος διοικητής προσωπικού, ο κύριος Διφύλης. Και φυσικά το στρατηγό μας. Εγώ, αν και είμαι λίγο χρόνο εδώ, παρόλα αυτά γνωριζόμαστε με τον Αντώνη, γνωριζόμαστε 30 χρόνια, εχθές το λέγαμε. Θέλω να του ευχηθώ πάνω απ' όλα να είναι υγιής, εκείνος και η οικογένειά του, να είναι καλότυχος στην επόμενη του θέση που θα πάει. Συνεχίζονται οι ευθύνες, δεν σταματάνε. Ελπίζω στο προσωπικό να με βοηθήσουν όσο βοηθήσανε τον Αντώνη και όταν και εγώ θα φύγω κάποια στιγμή από εδώ, γιατί περαστικοί είμαστε, να είναι το ίδιο δυνατό το χειροκρότημα. Και στους εδώ πανεμπρισκόμενους ελπίζω να έχουμε την ίδια συνεργασία ακόμη καλύτερη και τα αποτελέσματα να είναι τα ίδια και ακόμα καλύτερα. Ο Θηρεός είναι από όλο το Λιμεναρχείο, από όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ.